Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου και είναι μια καλή χρονική στιγμή για να κάνουμε σπορά σπανάκι. Το σπανάκι μπορούμε να ξεκινήσουμε να το σπέρνουμε από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου. Στην περιοχή που βρισκόμαστε στο παρανέστη της Δράμας, οι κάτοικοι εδώ ακόμα και 10 Μαρτίου κάνουν σπορά σε σπανάκι, αλλά είμαστε εμείς πιο βόρεια και πιο ψυχρή η περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ο σπόρος του είναι αυτός εδώ, όπως γνωστός σπόρος πιστεύω στους περισσότερους, μικρός, οπότε θέλει όταν θα το ρίξουμε στο χώμα να το εγκαλύψουμε περίπου 1/100, έτσι ώστε να μην μπει πολύ βαθιά. Το σπανάκι μπορούμε να το σπείρουμε είτε στα πεταχτά με αυτόν τον τρόπο, και προτείνουμε να έχουμε στη χούφτα μας ή στον μπολ που θα ρίξουμε τους σπόρους να βάλει και λίγο χώμα μέσα, έτσι ώστε να γίνει αραιή η σπορά του σπόρου. Και ο άλλος είναι σε θέσεις που μπορεί να βάλουμε 4-5 σποράκια σε κάθε θέση, ένα 15 εκατοστά θέση από θέση. Αφού σπείρουμε το σπανάκι μας και φυτρώσει, μετά μπορούμε να το ποτίσουμε. Βέβαια, αν είναι πολύ ξερή η εποχή, μπορούμε να ποτίσουμε και από την αρχή. Τη συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα μεγαλώσουν. Μπορούμε να τα θερίσουμε ή να τα βγάλουμε και από τη ρίζα. Για τους ερασιτέχνες καλλιεργητές προτείνεται ο τρόπος του θερισμού, έτσι ώστε τα σπανάκια να συνεχίσουν να δίνουν σπόρο. Να συνεχίσουν να δίνουν φύλλα. Αν η ποικιλία μας είναι παραδοσιακή και θέλουμε να κρατήσουμε το σπόρο, θα αφήσουμε κάποια φυτά σε μια γωνία που δεν μας ενοχλούν, θα την άξουν ένα ανθοφόρο βλαστό και μετά, αφού δέσει ο σπόρος και το λουλούδι και ξεραθεί ο ανθοφόρος βλαστός, θα το τρίψουμε και θα πάρουμε το σπόρο από το σπανάκι, θα το στεγνώσουμε πάλι σε σκιά για μια εβδομάδα περίπου. Αν μας ενδιαφέρει η σπορά ακολουθώντας το φεγγάρι, η καλύτερη εποχή είναι η νέα σελήνη, που είναι η εποχή που βάζουμε φυλλώδη λαχανικά. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή κάποια δική σας εμπειρία, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά!